Πέγραψε με τον Τζαβούζογλου μετά τη συμφωνία ότι προς το παρόν δεν αλλάζει κάτι. Μας κοίμιζαν. Πάρα πολύ πιθανόν. Υπάρχουν και άλλοι που μας κοιμίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει μια συζήτηση για τη Χάγη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μην πάμε στη Χάγη, θέλω να μην μιλήσω. Όχι, αλλά κάποιοι... Γιατί ακούγεται τον Ερντογάν, αλλά και η Λιβύη έχει φάει αόζ κεφαλοκρηπίδα της Ελλάδας στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Να τα λέμε όλα. Είναι ξεκάθαρο και αυτό θα είναι και το δύσκολο σε οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση της Λιβύης να διαγράψει, όπως σας είπα, αυτή τη συμφωνία και να το εξηγήσει αυτό στους πολίτες. Γιατί χάνει ένα κομμάτι. Που είναι οι πολίτες, γιατί δεν μένει στη συμφωνία με την Τουρκία που μας συμφέρει, έχουμε περισσότερο οικόπεδο να το πω έτσι, και στέκεσαι στην Ελλάδα η οποία σε τελική γραμμή τι μας προσέφερε. Γιατί είναι και αυτό, δεν είμαστε ενεργό μέλος αυτής της διένεξης όπως είναι για παράδειγμα η Τουρκία, η οποία έχει στείλει δυνάμεις μισθοφορικές, θα τα πληρώσουν οι Λίβοι αυτά, αλλά τώρα είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Για όποιον επιθυμεί να καταλάβει. Άρα η Τουρκία καλείται λόγω του βαθμού εμπλοκής της, έστω και με πειρατικό τρόπο, στην εμφύλια διαμάχη της Λιβύης. Η Ελλάδα, αν είχε εμπλακεί και αυτή με κάποιο τρόπο, πιστεύετε ότι θα την είχαν καλέσει οι Γερμανοί? Δεν είμαι σίγουρος αν θα συνέβαινε. Πάντως θα είχαμε περισσότερες πιθανότητες αν είχαμε ενεργοποιηθεί περισσότερο σε αυτή τη διαμάχη, την οποία δυστυχώς από το 2011, όπου είχαμε μια πολύ επιτυχημένη διάσωση ανθρώπων, οι οποίοι δεν ήταν Λίβοι και οι οποίοι βρέθηκαν στο μέσο. Όπως από την Κίνα. Έτσι, από την Κίνα, βέβαια. Ναι, ναι. Από εκεί και μετά απήχαμε. Αφήσαμε αυτή την χώρα στην οποία μένεται ο εμφύλιος. Να γίνονται πράγματα ερήμην μας.